Βρισκόμαστε στο σημείο, Λίνα, όπου είχαμε την ολίσθηση του τρένου εδώ στην Κηφισιά και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκονται εδώ και οι υπεύθυνοι του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου για να διαπιστώσουν ποια ήταν η αιτία της συγκεκριμένης ολίσθησης. Να υπενθυμίσουμε ότι το τρένο μπήκε μέσα στο τερματικό σταθμό εδώ στην Κηφισιά. Ο μηχανοδηγός δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το τρένο, με αποτέλεσμα να έχουμε την ολίσθησή του και να πέσει με μεγάλη ταχύτητα μπροστά στο τοιχείο όπου βλέπετε εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί λοιπόν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα το τρένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιβάτες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στα βαγόνια να εξφενδονιστούν από τις θέσεις τους και να έχουμε τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 επιβατών. Νωρίτερα εδώ είχαν έρθει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν 6 άτομα σε 2 νοσοκομεία της Αττικής, στον Ερυθρό και στον Ευαγγελισμό. Ήταν τραυματίες 8. Δεν ξέρουμε αν μέχρι αυτή την ώρα αν έχουν μεταφερθεί και τα συγκεκριμένα άτομα στα νοσοκομεία. Το ευχάριστο είναι ότι δεν είχαμε το σοβαρό τραυματισμό κανενός από τους 8 επιβάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση που σημειώθηκε εδώ στο τερματικό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά. Και βέβαια εδώ έχουν έρθει οι ειδικοί έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, με πόση ταχύτητα μπήκε μέσα στον τερματικό το τρένο και πώς ήταν η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ.